προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο μέρος, να δούμε πλέον, πέρα από του ίδιου του container, τα properties του Flexbox για τα ίδια τα child elements ή τα flex items. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, το setup είναι ακριβώς ίδιο όπως στο προηγούμενο βίντεο, στο μέρος πρώτο, part 1. Όποιος θέλει να δει αναλυτικότερα, θα το ξανακάνω τώρα, μπορεί να κοιτάξει στην αρχή εκείνη του βίντεο, υπάρχει. Δείτε και στα αναλυτικά περιεχόμενα για το που μπορείτε να τα βρείτε. Το μόνο που έχει αλλάξει εδώ είναι χρωματικά λίγο τα πράγματα για να το ξεχωρίζουμε τελείως από το άλλο, αν χρειαστεί με γρήγορη ματιά. Και κάποιες ακόμα αλλαγές που θα κάνω, καθώς και να κλείνω επιτέλους και αυτή την διάμεση μπάρα που την είχα προηγουμένως ανοιχτή διαρκώς στο προηγούμενο βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι αν χρησιμοποιείτε ή δεν βλέπετε αυτό, είναι επειδή είναι το Custom Work Extension που χρησιμοποιώ. Είναι εγκατεστημένο και μου κάνει αυτό το preview με τα πολλαπλά tabs κτλ. Και με αυτό το πελάκι μπορώ να κάνω hide το sidebar ή να το ξανανοίγω για λίγο άμα χρειαστώ πηγαίνοντας πάνω από εδώ. Θα δουλέψουμε λοιπόν, ελπίζω, κυρίως έτσι σήμερα. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο το setup. Δύο αλλαγές που θέλω να κάνω πέρα από τα χρωματάκια που απλά παράλλαξα για ευνόητους λόγους διαφοροποίησης είναι ότι πλέον θέλω να κοιτάξουμε περισσότερο και σε σχέση με responsive layouts τι γίνεται. Θυμίζω ότι εδώ ήμασταν σε ένα στατικό 500-500 pixels το Flexbox. Δεν μεταβάλλεται καθόλου, δεν είναι καθόλου responsive. Άρα, αν πάω και του δώσω ένα ποσοστό εδώ, θα μπορούσαμε να δούμε και άλλες μονάδες, αλλά προς το παρόν το κρατάω εστιασμένο στο Flexbox. Οπότε, αν πούμε ότι θέλω ένα 80% στο πλάτος του, ίσως και λίγο μικρότερο για να φαίνονται πιο έντονα τα αποτελέσματα εδώ πέρα. Okay. Επικεντρώνουμε λοιπόν στον ίδιο τον child element. Θυμίζω ότι όλα τα divs μου έχουν ένα class child, το μοιράζονται όλα αυτό και έχει το καθένα τους ένα μοναδικό class για να μπορώ να δώσω τελείως διαφορετικά properties που θα μας είναι πολύ χρήσιμο αμέσως μετά. Άρα αυτή τη στιγμή όλα child, τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί και για να δουλέψουν οι παραμέτρη μέσα στα child elements, στα flex items δηλαδή, τα flex properties που μπαίνουν σε αυτά, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει γίνει display flex ο αρχικός περιέκτης. Και καθόλου έκπληξη αν έχετε δει το πρώτο μέρος, αν το έχετε δει, για να μιλήσουμε αναλυτικά για τα properties που θα βάζουμε μέσα στο container. Αυτό βρίσκεται στο πρώτο βιντεάκι. Μπορείτε να κοιτάξετε εκεί για να δείτε μια ανάλυση τους. Αλλά καθόλου έκπληξη ότι όλα δουλεύουν σαν row. Είπαμε κατευθείαν ότι το flex direction είναι row, το default του, και γι' αυτό το ένα δίπλα στο άλλο έρχονται. Πάμε λίγο παρόλα αυτά να κοιτάξουμε πάλι σχετικά με τα αντικείμενά μας τα ίδια, τα items εδώ, και να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε σαν properties εδώ. Ένα πρώτο λοιπόν που έχουμε να δούμε είναι το flex grow. Και βάζοντας εκεί μια τιμή 1, που προφανώς βλέπετε ότι δεν είναι η default τιμή εφόσον κάτι άλλαξε στην οπτική μας, η default τιμή του είναι 0 για το συγκεκριμένο property. Θα δείτε τι αυτόματα συμβαίνει. Υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε δώσει καθόλου παρόλα αυτά κάποιο width άλλο. Αν δώσουμε λοιπόν flex grow 1, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλα τα flex items που βρίσκονται στο container μας θα απλώνονται σε πλάτος αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι row το default option για το direction, ακόμη και αν δεν το έχουμε βάλει. Το βάζω εδώ για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Για υπενθύμηση το πώς αυτά λειτουργούν. Flex direction λοιπόν είναι row το default και γι' αυτό δεν έχει αλλάξει τίποτα ακριβώς. Και επειδή είναι row όμως, το grow αυτό γίνεται σε πλάτος και το κάθε αντικείμενό μου ανάλογα με το πόσο απλώνεται, με το πόσο διαθέσιμο χώρο έχει, ισόποσα απλώνεται και από ό,τι βλέπουμε για κάποιο λόγο επίσης μειώνεται αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν το flex grow καθοδηγεί όχι τα αντικείμενά μας, όλα αυτή τη στιγμή ξαναθυμίζω έχουν flex grow 1. Και μοιράζει ισόποσα λοιπόν, αφόσον όλα έχουν ένα, τον διαθέσιμο χώρο που υπάρχει στο container, ακόμα και αν αυτός αλλάζει με responsiveness όπως μόλις είδαμε. Αν αντίστοιχα δώσουμε ένα παραπάνω μέγεθος, αφόσον όλα τα αντικείμενά μου το ίδιο, δεν θα δούμε εδώ κάποια διαφοροποίηση. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά θα δούμε. Αν όμως κάποια από αυτά μονωμένα, παρότι όλα έχουν αυτό το ένα που δώσαμε, ώστε να ισόποσα απλώνονται παντού. Αν το δεύτερο από αυτά έχει ένα έξτρα δικό του flex grow, το οποίο θα κάνει override το γενικότερο που υπάρχει, και ας του δώσουμε εδώ ένα 3, ακόμα μέχρι το μικρίνο δεν θα γίνει τίποτα, αλλά αν παρατηρήσετε το 2 λοιπόν εδώ, και το class 2 που βλέπετε, αν αρχίσω να το μεγαλώνω το συγκεκριμένο, θα δείτε ότι μεγαλώνει
τρεις φορές πιο γρήγορα ή παίρνει τρεις φορές περισσότερο χώρο από τον διαθέσιμο που υπάρχει και τα υπόλοιπα επίσης ανάλογα. Στο μίκρυμα βλέπετε παρόλα αυτά ότι όλα θα μικρύνουν ισόπως από τη στιγμή που φτάνουν βέβαια σε ένα αντίστοιχο ίδιο μέγεθος, καθότι το 2 παίρνει πάντα τριπλάσιο από το διαμοιρασμένο διαθέσιμο χώρο ανάμεσά τους. Βλέπετε λοιπόν λίγο ξεκάθαρα εδώ τι σημαίνει αυτό το Flex Roof. Βλέπετε καταρχάς ότι μπορείτε να προσδιορίσετε χωρίς να υπάρχουν κάποια καρφωτά widths ή heights, αφού αυτή τη στιγμή ξαναλέω μιλάμε για widths ή αντιστοιχίες των widths επειδή μιλάμε για row. Αλλιώς το column, σε ένα Flex Direction column θα μπορούσαμε να μιλάμε για heights. Άρα βλέπετε λοιπόν πως μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά χωρίς καρφωτά, μεγέθη ούτε καν άλλα ποσοστά μέσα στα αντικείμενά μας, απλά δίνοντάς μια οδηγία για το πώς να καταλάβουν το χώρο, το διαθέσιμο χώρο μέσα στο Flexbox container που περιέχονται όλα. Πολύ απλό και ευκρινές νομίζω παράδειγμα για το ότι με αυτό το απλό ποσοστά κώδικα μπορώ να έχω κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε με floats και με πολλούς άλλους τρόπους και να είναι και responsive αντίστοιχα όπως θέλουμε. Επόμενο option που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ, επόμενη παράμετρος, property που υπάρχει για, για τα flex items αυτά, είναι το flex shrink, το αντίθετο από το grow. Και όπως αντίστοιχα το flex grow καθορίζει πόσο χώρο να καταλάβει το αντικείμενό μου σε περίπτωση που μεγαλώσει ο περιέξης του, έχει περισσότερο διαθέσιμο χώρο, το αντίστροφο ακριβώς είναι αυτό που κάνει το Flex Shrink. Και παρότι είπαμε πριν ότι το default για το Flex Grow είναι το 0, το ξαναγυρνάω λίγο 0 να δούμε, μέχρι να δώσουμε το 1, δεν θα καταλάβουν ολόκληρο το χώρο τα αντικείμενά μου που βρίσκονται μέσα στο οριζόντιο άξονα, αφού είμαστε σε ρο, δεν θα πλωθούν παντού. Γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν καμία οδηγία τι να κάνουν με τον διαθέσιμο υπόλοιπο χώρο. Μόλις πάρουν ένα, ξέρουν ότι πρέπει ισόπως να μοιραστούν να καταλάβουν αυτόν τον υπόλοιπο χώρο. Το αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει με το shrink. Το shrink όμως το default value του είναι το 1 και γι' αυτό μόλις το έβαλα θα δείτε εδώ πως δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που μικραίνουν τα αντικείμενά μου και επειδή είναι όλα στο 1 μεγαλώνουν πάλι σύμφωνα με το flex grow 1 που έχουν, άρα ισόπως όλα μαζί. Αν εδώ λοιπόν τοποθετήσω ένα άλλο και βάλω 0, σαν shrink για το flex shrink μου, αυτό που θα συμβεί είναι ότι βλέπετε ότι τα αντικείμενα φτάνοντας στο maximum, στο minimum μάλλον διαθέσιμου χώρου θα αρχίσουν να ξεχυλίζουν, να μένουν έξω γιατί συναθρίστηκαν τα μεγέθη τους αυτή τη στιγμή λόγω περιεχομένων, απλά δεν έχουν κάποιο width height δοσμένο πουθενά άλλου, απλά φτάσαν στο maximum πλάτους τους και δεν μικραίνουν άλλο. Άρα το shrink 0 κάνει με μία έννοια μη responsive απόλυτα και ένα layout που φτιάχνουμε, αν και θα χρειαστούμε να βάλουμε και κάποια media queries για να το κάνουμε και οπτικά πιο ανθρώπινο και user friendly. Παρ' όλα αυτά, το τι κάνει και το shrink και γιατί το default του είναι το 1, έτσι ώστε πάντα ό,τι και να γίνει να συρρυκνώνω αντίστοιχα τα αντικείμενα σε μέγεθος. Και ξαναλέω ότι μπορώ να παίξω με αυτές τις αναλογίες σε πολλαπλά σημεία, στοχεύοντας καθένα πλέον από αυτά, αφού έχω διαφορετικά classes. Και πέρα από την οδηγία που έχω δώσει εδώ, τη συγκεκριμένη για Grow 1 και Shrink 1, να πω ξεχωριστά σε κάποια από αυτά, όπως το μεσαίο που είναι το 3, Flex Grow 4, σε κάτι μεγάλο για να φανεί πιο έντονα η αλλαγή εδώ πέρα, που σημαίνει ότι φυσικά όσο αυτό βρίσκεται σε άλλη μεγαλύτερη, έχει περισσότερο χώρο από όσο χρειάζονται όλα τα αντικείμενα για πλέον, αρχίζει και καταλαμβάνει πολύ πιο γρήγορα ή πολύ περισσότερο από αυτό το διαθέσιμο χώρο. Αντίστοιχα στο ίδιο θα μπορούσα να δώσω επίσης και ένα flex shrink εξίσου μεγάλο, 4, που από τότε θα φανεί τίποτα μέχρι να αρχίσει να μικραίνει και όταν αρχίσει να μικραίνει βλέπετε το 3 πια θα μικρύνει, το τρίτο μου flex item θα μικρύνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα λόγω αυτών των τιμών. Δημιουργικό παιχνίδι με αυτά και νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι αρκετά ευκρινές που αρχίζουν να γίνονται πολύ ωφέλιμα και χρήσιμα σε τελείως διαφορετικά layout, είτε κάθετα είτε οριζόντια, μιλώντας για columns ή μιλώντας για rows, το οποίο θα το καθορίζουμε, θυμίζω πάλι, από τα properties, τα γενικά του περιέκτη, του parent flexbox, του flex container δηλαδή. Αν πω και δώσω τώρα π.χ. μέσα στα flex items,
Με το καινούριο property που βλέπουμε, που είναι το Flex Basis. Ξαναλέω, το δίνω ξεχωριστά σε ένα από αυτά, μια που δεν έχει νόημα να το δώσω για να δούμε το παράδειγμα και τη διαφορά, στο συνολικό class που έχουν, το child class που έχουν όλα. Άρα στο 3, πολύ στοχευμένα αυτή τη στιγμή, θα πάω να του δώσω ένα Flex Basis, σαν έδινα ακριβώς width, και μπορώ να το κάνω σε pixels. Αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσει κιόλας, και ίσως και για να το βλέπουμε ακόμα καθαρότερα, να κάνω και ένα background orange. Να λοιπόν, το συγκεκριμένο 3 class, η τρίτο flex item, με τα 350 pixels δοσμένα, προσπαθεί να είναι 350 pixels, αυτό σημαίνει ότι κάνει το flex basis στην ουσία, και ανάλογα με το τι άλλο τα διέπει, για αυτή τη στιγμή τα διέπει ό,τι διέπουν όλα, δηλαδή το flex grow και flex ring που έχουμε δώσει από πάνω. Άρα ξέρετε, αν μεγαλώσει η περίεκτηση, θα μεγαλώσει ισόποσα, σε ίδια ταχύτητα με τα άλλα, ξεκινώντας βέβαια από τα 350 που βρίσκεται σε κάποια στιγμή, και όσο αρχίσει να μικραίνει και να μην έχει διαθέσιμο χώρο για να χωρέσει, πάλι θα μικραίνει ισόποσα μαζί με όλα τα άλλα, κατά ένα, και κατά ένα θα μεγαλώνει. Αυτό οπτικά έχει αυτή την ανταπόκριση. Βλέπετε ότι μετά 350 που τα διατηρεί, σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο αρχίζει να απλώνεται και καταλαμβάνει όλο τον υπόλοιπο χώρο. Και αντίστροφα, πάντα καταλαμβάνοντας περισσότερο χώρο, μικραίνει όμως ισόποσα μαζί με όλα τα άλλα. Δεν διατηρεί πουθενά απόλυτα καρφωτή αυτή τη συγκεκριμένη διάσταση. Εδώ είναι που έρχεται και το Flex Basis να υποκαταστήσει με μία έννοια το Width, δίνοντας μία μέση λύση μεταξύ ενός Responsiveness στο Layout, ενός Fluidity, και μία σταθερότητας, παρόλα αυτά μία σταθερής αναφοράς. Προφανώς μπορούμε να παίξουμε με αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές και εδώ, διαφορετικές από ό,τι διέπουν όλα τα άλλα αντικείμενα. Άρα αν έρθω εδώ και θα γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο και του δώσω για το συγκεκριμένο flex item και του πω για σένα μόνο ότι το flex grow σου θέλω να είναι 0, να μην έχεις grow, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα κάνουν grow, τότε στο μεγάλο μάτι τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσει να διατηρήσει στο maximum το 350 pixels. Βλέπετε, μόλις φτάσει στα 350 pixels, κάπου εδώ πάβει να μεγαλώνει πλέον παραπάνω, γιατί ακριβώς έχει εντολή από εδώ, έχει υπόδειξη από εδώ να μην μεγαλώνει, να μην χρησιμοποιεί για μεγάλωμα, να μην διαδανείζεται χώρο που περισσεύει, μεγαλώνοντας πάνω από τη διάσταση που του δίνει ξεκάθαρα το flex basis. Αντίστροφα, αυτή τη στιγμή, παίρνοντας δανειζόμενο το flex ring 1 που υπάρχει στο γενικό class που παίρνουν όλα τα flex items αυτά, αφού δεν έχω κάτι που να το αναιρεί εδώ, που θα κάνω αμέσως μετά, παίρνω λοιπόν ένα μικραίνει, όταν μικραίνει, μικραίνει ισόποσα με τα άλλα, σε ίδια ταχύτητα, στον διαθέσιμο χώρο, και κατά στρατηγική το να κρατήσει αυτό το μέγεθος. Εννοείται ότι σπάνια θα θέλουμε να τα μηδενίσουμε και τα δύο, το κάνω τώρα εδώ για να είναι πιο επιδεικτικό το αποτέλεσμα, πιο επιδείξιμο, συγγνώμη, το αποτέλεσμα. Άρα άμα του δώσω και ένα shrink πάλι 0, θυμίζω ότι το shrink το default είναι 1 έτσι κι αλλιώς, άμα του δώσω ένα shrink 0, τότε και στις δύο διαστάσεις, και μεγαλώνοντας δεν θα ξεφύγει ποτέ από τα 350 pixels, και μικραίνοντας όμως θα φτάσει εκεί, και βλέπετε ξεκάθαρα τι συμβαίνει από το border του περιέκτη μας, ότι πλέον τα 300 pixels συναθριζόμενα με το maximum της διάστασης όλων των άλλων αντικειμένων, διάσταση λόγω των περιεχομένων τους, του κειμένου κτλ., δεν έχουν άλλο width, ξεπερνάνε από όλα αυτά λόγω των 300 pixels πολύ γρήγορα το responsiveness που υπάρχει, και ξεχυλίζουν εκτός του περιέχτη τους. Ξαναλέω λοιπόν, για αυτό το λόγο και για πολλούς άλλους, δεν θέλουμε ποτέ συνήθως να χρησιμοποιούμε και τα δύο αυτά με κάποιο καρφωτό νούμερο, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευελιξία και το fluidity, το responsiveness του συγκεκριμένου μέρους του layout μας, που έχουμε χρησιμοποιήσει το flexbox. Αλλά εδώ το κάνω για το παράδειγμα αυτό. Έτσι αλλιώς η διευκόλυνσή του είναι να μας δίνει όλη αυτή την ευκολία στο να έχουμε διαφορετικά εύκολα responsive layouts, η σημεία του layout μας ακόμα καλύτερα. Να λοιπόν και το τρίτο βασικό, το flex basis, πέρα από grow, shrink, να και το basis λοιπόν. Πώς χρησιμοποιείται και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη, και το πόσο πολύπλοκα θα παίξετε μεταξύ τους εξαρτάται από τα πόσο πολύ έχετε ήδη γυμναστεί με αυτά, αλλά και ποια είναι η εξειδικευμένη περίσταση που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.
Θα πρότεινα να μην ξεκινάτε παίζοντας με όλα αυτά, ένα-ένα μέχρι να βλέπετε. Συνήθως είναι κατορθωτό πολύ γρήγορα αυτό που θέλετε με λιγότερο σε βάθος μπλέξιμο πολλαπλών properties, όπως θα δούμε και στα παραδείγματα αμέσως μετά. Ένα επόμενο λοιπόν property που έχει μεγάλο νόημα να δούμε εδώ έχει να κάνει με το ordering των αντικειμένων μας. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη δει και ξεκαθαρίζω λίγο αυτό εδώ το χώρο, δεν μας χρειάζεται για να είναι πιο ξεκάθαρο το τι βλέπουμε κάθε στιγμή. Θυμίζω ότι έχουμε δει μέχρι τώρα ότι θα μπορούσα να αλλάξω τη σειρά ως περιεχόμενα πλέον πέρα από οποιαδήποτε μορφοποίηση, αλλά τη σειρά με την οποία βρίσκονται τοποθετημένα κάποια flex items από τον ίδιο το controller με τις επιλογές μας εδώ, θυμάστε row reverse, αφού είμαστε σε row, ή column reverse, και αυτά θα αντιστρέφανε συνηθισμένη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, κάνοντάς την, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, από δεξιά προς τα αριστερά, ή αντίστροφα αν ήταν column και column reverse από κάτω προς τα πάνω. Αυτό είναι μια γενική εναλλαγή, μια αντιστροφή των περιεχομένων. Μπορούμε να πάμε σε πολύ πιο καθορισμένη τοποθέτησή τους, διάταξή τους μέσα από εδώ με ένα ακόμα property που λέγεται order. Το order λοιπόν property έχει σαφώς τη χρήση του, και αυτό παρότι δεν προηγείται κάποιο flex μπροστά του, μόνο όταν ο περιέξης υπενθυμίζω είναι flex, και αν αυτή είναι η περίπτωση τότε το default property αυτού του order είναι το 0, που είναι να έχει τη θέση που έχει και όχι να είναι πρώτο όπως μπορεί να νομίζατε κάποιοι ή να ήταν λογικό σε άλλες περιστάσεις. Κάνω ένα copy paste του ίδιου order σε όλα τα υπόλοιπα classes που έχουμε για να χαρακτηρίσουμε, για να προσδώσουμε properties σε καθένα από αυτά. Θυμίζω συνήθως καλό να χρησιμοποιείτε Beautify όπου χρειάζεται για ομοιομορφία στον κώδικά σας και πιο ευανάγνωστο κώδικα. Έχουν όλα λοιπόν order 0, προφανώς δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σειρά τους, είναι ακριβώς εκεί που θα ήταν έτσι και αλλιώς, αλλά μπορώ να έρθω πλέον από τα classes μου, από το CSS μου για πρώτη φορά και να αλλάξω τη σειρά που εμφανίζονται αντικείμενα στον browser μου, τα οποία βρίσκονται με μια στάνταρ παγιωμένη σειρά με στην HTML μου. Άρα μπορώ να έρθω πολύ απλά στο 5 και να του πω ότι το order του θα είναι 1. Και πρέπει φυσικά να αρχίσω να αλλάζω και επόμενα από αυτά εδώ για να δω τις διαφοροποιήσεις. Και να δώσω τυχαία κάποιες εδώ για να δούμε αυτή τη διαφοροποίηση όπως θα συμβαίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτόν τον απλό τρόπο έχω επανατοποθετήσει όλα μου τα περιεχόμενα, όλα τα βασικά items που θα μπορούσαν να έχουν, βέβαια τώρα έχουν μόνο κειμενάκια, αλλά οτιδήποτε καθοριστικά διαφορετικό περιεχόμενο. Το καλό εδώ είναι ότι όχι μόνο αυτό καθεαυτό, ότι μπορώ να το κάνω ξαφνικά μέσα από τα CSS αν θέλω, αντί να το έκανα μέσα από την HTML, που είναι κάτι λίγο πιο γρήγορο, δεν χρειάζεται να αλλάξω το δικά μου. Το βασικό εδώ είναι ότι θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και αυτό με media queries, δηλαδή ανάλογα με μέγεθος, με διάσταση συσκευής που έχει ο χρήστης ή πλάτους οθόνης που έχει, έτσι ώστε να τοποθετήσω πιο σημαντικά αντικείμενα πάνω από άλλα με ένα media query, όταν η οθόνη είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Το order λοιπόν αυτό είναι που κάνει, θα το δούμε σε συγκεκριμένο παράδειγμα media query, δεν απλώνω εδώ γιατί θέλω να δούμε και το τελευταίο property που έχει να κάνει με τα flex items, και είναι το align self, το οποίο align self έχει σχέση πάλι με ένα, τα αφήνω όλα τα υπόλοιπα έτσι, με ένα parent property που είχαμε δει για το container, για το flex container, που αυτό ήταν το align items, για να είναι λίγο πιο κατανοητό τι συμβαίνει αυτό. Το align items, το οποίο θυμίζω ότι αν το ενεργοποιούσαμε, εφόσον είμαστε σε row, δουλεύει τώρα για τον κάθε το άξονα, άρα το default που είναι stretch αυτή τη στιγμή, και εξ αυτού ξεχυλώνω τα αντικείμενά μου όλα για να καταλάβουν όλο το υπόλοιπο κάθε το χώρο. Αν το κάνω ένα center ας πούμε εδώ, αυτή είναι η καινούργια παράθεσή τους, στήχησή τους στο κέντρο, στο κάθε το χώρο που είναι διαθέσιμο, και δεν υπάρχει πια καν το stretching εφόσον το option πλέον δεν είναι αυτό. Άρα καταλαμβάνουν το χώρο που έχουν τα περιεχόμενά τους και μόνο, εκτός αν είχαν κάποιο flex basis ή height ή width τα ίδια ως αντικείμενα. Αν λοιπόν έχω κάνει αυτό, εκεί είναι που έχει να παίξει έναν αναιρετικό ρόλο για μεμονωμένα, αν θα ήθελα, το επόμενο property που λέγαμε, και πάω στο 3 πάλι, είναι κεντρικό και δίνει λίγο στόχο, αν και πήγε το 4 τώρα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να παίξει ένα βασικό ρόλο, να διαφοροποιήσει τα αντικείμενά μου και να πετύχει συγκεκριμένα πράγματα που θέλω, το align self, που είναι και το τελευταίο property που μπορώ να δώσω σε μεμονωμένα συνήθως,
flex items, ώστε να διαφοροποιηθούν από όλα τα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι έχω ακριβώς τα ίδια options που είχα και στο align items, στο συνολικό align items που έδωσα στον container μου, άρα μπορώ να έρθω κατ' εξαίρεση και να το πω το συγκεκριμένο ότι θέλω να είναι το flex ends εκεί που θα κάνει align το self, ανερώντας το align items center που έχουν όλα τα υπόλοιπα. Έχω ακριβώς τα ίδια option με το align items και έτσι λοιπόν μπορώ να πετύχω τελείως διαφορετικά συγκεκριμένα στοιχήματα με τον τρόπο που θα ήθελα. Τελευταίο λοιπόν αυτό, δύο διεπικοινωνίες όπως ξέρετε, γρήγορα θα είμαστε μαζί στο επόμενο βιντεάκι.